Καλώς ήρθατε στο 16ο e-learning μάθημα για C++ Programming. Είμαι η Δήμητρα και σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την εντολή if ξανά, η οποία βοηθάει στο να πάρουμε στο πρόγραμμα μία εύκολη απόφαση, αν θυμάστε. Κάποιες φορές χρειάζεται το πρόγραμμα να κάνει κάποιες εύκολες επιλογές. Η σύνταξη της if είναι απλή. If, test, εδώ που είναι το test, βάζουμε την συνθήκη που θέλουμε να ελέγξουμε. Και έπειτα βάζουμε δύο αγγείλες, μέσα στις οποίες γράφουμε τις εντολές που θέλουμε να εμφανίσει το πρόγραμμά μας, εφόσον είναι σωστή η συνθήκη μας. Λοιπόν, αν το τεστ, για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι login Δήμητρα και ο κωδικός είναι say hello Δήμητρα, να μας εμφανίσει αυτό το μήνυμα. Θα το εμφανίσει μόνο αν το login Δήμητρα είναι σωστό. Πάμε όμως να κάνουμε ένα κανονικό πρόγραμμα για να δούμε ακριβώς το πώς δουλεύει. Ας σβήσουμε εδώ το τεστ. Συνήθως έχουμε κάποια μεταβλητή. Πάμε να την δηλώσουμε. Int χ ίσον με 10, ας πούμε, για παράδειγμα. Ας βάλουμε if χ είναι ίσο με 10, ας δούμε ένα που όντως θα είναι αληθής η συνθήκη του. Ας εμφανίσουμε ένα μήνυμα σε out that's true. Ας βάλουμε και end line. Ωραία. Πάμε να το τρέξουμε να δούμε αν όντως είναι σωστό το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει κανονικά το μήνυμα that's true, αυτό που θέλαμε. Αυτό γίνεται γιατί, όπως είπαμε, πρέπει η συνθήκη που έχουμε βάλει εδώ ανάμεσα σε αυτές τις παρενθέσεις να είναι αληθής. Το χ είναι 10, άρα το 10 είναι όντως ίσα με το 10, οπότε θα τρέξει τον κώδικα, ο οποίος κωδικάς μας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να εμφανίσει απλά το that's true. Άμα βάλουμε όμως, για παράδειγμα εδώ, σβήσουμε το 10 και βάλουμε 86. Πάμε να το τρέξουμε και έτσι. Βλέπουμε ότι δεν μας εμφανίζεται κανένα απολύτως μήνυμα. Αυτό γίνεται γιατί σαφώς και το 10 που είναι η χ μεταβλητή μας δεν είναι ίση με το 86. Πάμε όμως να δούμε και το τι γίνεται με το όταν θα βάλουμε διαφορετικό. Ας βάλουμε το διαφορετικό, όπως έχουμε πει, είναι θαυμαστικό και ίσο. Πάμε να το τρέξουμε έτσι να δούμε. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει κανονικά το μήνυμα στην οθόνη μας. Αυτό γίνεται γιατί όντως το 10 είναι διαφορετικό από το 86. Συνεπώς θα τρέξει τον κώδικα που έχουμε μέσα στην εντολή εδώ στην if. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όμως, όχι μόνο για το ίσο και το διαφορετικό, αλλά και για το μεγαλύτερο, το μικρότερο ίσο ή και το μεγαλύτερο ίσο. Ας δηλώσουμε μία ακόμη μεταβλητή. Ας βάλουμε int ψι ίσον με 43 για παράδειγμα. Ωραία, πάμε τώρα να συγκρίνουμε αυτές τις δύο μεταβλητές, τη χ και την ψι. Ας βάλουμε χ, ας βάλουμε μεγαλύτερο ίσο, να δούμε και αυτά τα, τους και αυτούς τους τελεστές. Μεγαλύτερο ίσο του ψι. Ωραία, πάμε να το τρέξουμε, να δούμε τι γίνεται όταν θα συγκρίνουμε δύο μεταβλητές. Βλέπουμε ότι δεν μας εμφανίζει κανένα απολύτως μήνυμα. Αυτό συμβαίνει γιατί άμα κλείσουμε το παράθυρο και δούμε εδώ, το χ έχει την τιμή 10, το ψ έχει την τιμή 43. Το 10 σαφώς και δεν είναι μεγαλύτερο ίσο του 43. Αν βάλουμε ανάποδα όμως στις μεταβλητές μας, για να δούμε ψ μεγαλύτερο ίσο του χ και να το ξανατρέξουμε, βλέπουμε ότι εμφανίζεται κανονικά το μήνυμα που έχουμε μέσα στις εντολές. Σημαίνει ότι αυτή εδώ η συνθήκη είναι αληθής. Βλέπουμε ότι μπορούμε να συγκρίνουμε δύο μεταβλητές, δύο αριθμούς ή και μία μεταβλητή και έναν αριθμό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό είναι καθαρά θέμα επιλογής μας. Συνήθως όμως οι προγραμματιστές όταν χρησιμοποιούν μία συνθήκη if, υπάρχει τουλάχιστον μία μεταβλητή. Αυτά λοιπόν για την εντολή if. Πιστεύω να τα καταλάβατε. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει κάτι, μπορείτε να σχολιάσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα.